Λοιπόν, πάμε τώρα στην κυρία Ροδούλα Καφτάκη. Είναι ειδική σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Κυρία Καφτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Αρχοντάκη. Καλή τηλεοπτική σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Επιτυχία στην εκπομπή σας. Σε θέματα χρήσης διαδικτύου και το πώς νέα παιδιά θα αισθάνονται ασφάλεια μπαίνοντας σε μια διαδικασία πλοήγησης, θα αναφερθούμε πάρα πολλές φορές. Και μην πω και σε εβδομαδία βάση μέσα από την εκπομπή. Χθες φιλοξενήσαμε τον κύριο Παπαπροδρόμου, τον υποστράτηγο εν αποστρατεία της Ελληνικής Αστυνομίας και πρώην διευθυντή της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεκάδες τα μηνύματα τα οποία πήραμε, και με αφορμή αυτά τα μηνύματα και την ανταπόκριση των τηλεθεατών, σκεφτήκαμε ότι είστε το πλέον ιδανικό άτομο προκειμένου να ξεκινήσουμε μια συζήτηση πάνω σε θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολλούς. Και θέλω να σας ρωτήσω, η ζωή, το μόνο σίγουρο, δεν περιστρέφεται γύρω από το διαδίκτυο. Η ζωή περιστρέφεται αρκετά γύρω από το διαδίκτυο πλέον, θα έλεγα εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Και αυτό τώρα, την περίοδο της πανδημίας, έγινε πολύ έντονα αντιληπτό, ότι η τεχνολογία τελικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Σωστά, απλά δεν γίνεται να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με ένα κινητό στο χέρι και με ένα τάμπλετ και ένα υπολογιστή μπροστά. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Στην πράξη γίνεται και είναι πλέον μια συνήθεια η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο στην Ελλάδα. Σίγουρα καταλάβαμε ότι είναι ένα αναγκαίο καλό η τεχνολογία. Το άλλο όμως θέμα που έγινε πολύ έντονα αντιληπτό και τώρα στην περίοδο της πανδημίας είναι ότι δεν διαθέτουμε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μείνουμε ασφαλείς χρησιμοποιώντας τη τεχνολογία και το διαδίκτυο, ώστε να απολαμβάνουμε από αυτήν τα θετικά της. Άρα, κυρία Καφτάκη, ουσιαστικά οι νέοι κάνουν χρήση ή κατάχρηση του διαδικτύου. Ναι. Αυτό τώρα δεν θα πούμε βέβαια μόνο για τους νέους, το ίδιο αφορά και τους ενήλικες. Το τι είναι χρήση και το τι είναι κατάχρηση, πραγματικά δεν μας δώσανε κάποιο manual όταν μας δώσαν τις ηλεκτρονικές συσκευές να μας πούνε ότι τόσο επιτρέπεται και τόσο όχι. Σίγουρα όλα αυτά εξαρτώνται και από την ηλικία του παιδιού, εξαρτώνται από την γενικότερη κοινωνική ζωή του. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η οριμότητα που έχει και οι γνώσεις. Δηλαδή, όταν αγοράζουμε μια ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο, γινόμαστε αυτόματα μέλη μιας παγκόσμιας κοινότητας. Αυτό θα πει ότι αναλαμβάνουμε μια τεράστια ευθύνη. Μια ευθύνη το να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τους κινδύνους και να προστατεύουμε και τους άλλους από τη δικιά μας διαδικασία. Ένας ανήλικος μπορεί να το καταλάβει αυτό, έχει την οριμότητα να το καταλάβει. Πιστεύετε ότι ένα παιδί, θα σας αντιστρέψω την ερώτηση, 10 χρονών, 9, φυσικά η χρήση του διαδικτύου ξεκινάει πλέον στη χώρα μας από 3-4 χρονών, σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο εξωτερικό και από τη βρεφική ηλικία. Όμως, εγώ δεν θα πάω σε αυτές τις ακραίες περιπτώσεις όπου θεωρώ εγκληματική ενέργεια τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από τα βρέφη. Θα πω όμως ότι ένα 8χρονο, 9χρονο, 10χρονο, πολύ συχνά και τα 13χρονα, πιστεύετε ότι μπορούν να διαχειριστούν τα τόσα fake news που υπάρχουν στο διαδίκτυο, αυτή την κινδυνολογία, αυτή τη βία. Σε καμία περίπτωση, αυτό λέω, ότι δεν μπορούν να τη διαχειριστούν. Προφανώς δεν μπορούν. Δεν έχουν την οριμότητα. Και το θέμα είναι, οι γονείς ελέγχουν τη χρήση του διαδικτύου. Ακριβώς. Ένας γονέας πώς μπορεί να βάλει όρια. Ναι. Να σας πω ότι δεν μπορεί και να αφήνει ανεπηρέαστη την ψυχή ενός παιδιού. Δηλαδή, ακόμα και αν θέλει να το ελέγξει και πει ότι εγώ είμαι όριμο ή ξέρω να τα διαχειρίζομαι, εμείς οι ενήλικες μπαίνουμε και βλέπουμε τόσες ειδήσεις, τόσο ακατάλληλο περιεχόμενο, βίντεο στο TikTok όπου οι άνθρωποι ασκούν βία, αυτοκτονούν. Μπορεί ένα παιδί ποτέ να μείνει ανεπηρέαστο όταν βλέπει τέτοιο περιεχόμενο? Δηλαδή, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για το τι θα γίνει στο μέλλον με τα παιδιά αυτά που από τόσο μικρή ηλικία έρχονται με πολύ σκληρές σκηνές βία σε επαφή. Το τι μπορεί τώρα να κάνει ο γονιός,
Ο γονιός μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και εγώ είμαι αυτή που πρεσβεύω την πρόληψη και την παιδεία από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είναι ποτέ αρκετά νωρίς, ώστε ο γονιός να ξεκινήσει να εντάξει στο σύνολο της διαπαιδαγώγησης του παιδιού και το ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, όπως ένας γονιός, υπεύθυνος γονιός, ενημερώνεται για τη διατροφή του παιδιού, για το τι ώρα θα κοιμάται, αν χρειάζεται αθλητισμό και γενικότερα για τη σωματική και ψυχική του υγεία, έτσι θα πρέπει να ενδιαφέρεται και για τη σχέση που έχει η τεχνολογία, ώστε να μην φτάσει στο σημείο που λυπάμαι πολύ, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται και με βρίσκουν και ζητάνε βοήθεια, τα παιδιά τους έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πραγματικά ο δρόμος από εκεί και πέρα είναι πολύ δύσκολος. Να σας ρωτήσω, κυρία Καφτάκη, αυτό που είπα και πριν στην προηγούμενη σύνδεση με την εκπαιδευτικό, την κυρία Χαλκέα, ότι στις μέρες μας οι νέοι λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο αντιδραστικά. Πώς ένα παιδί 10, 11, 12, 13 ετών θα πρέπει να μην λειτουργήσει αντιδραστικά σε μία παρέννηση του γονιού του, πρέπει να βάλει σε ένα stop. Πώς μπορούμε να το πείσουμε, όσο πιο ομαλά γίνεται? Γι' αυτό πήρατε, κύριε Παναγιωτόπουλο, την πιο ευαίσθητη ηλικία. Μιλάτε για την εφηβεία, όπου το παιδί φυσικά θα αντιδράσει στα όρια. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαπαιδαγώγηση πολύ πιο νωρίς, από τις πρώτες χρήσεις του παιδιού, από το νηπιαγωγείο, από το δημοτικό, και το παιδί να συζητάει, να το ίδιο να καταλάβει ότι η προστασία είναι δική του ευθύνη και ότι οι γονείς από αγάπη βάζουν όρια. Στην εφηβεία πλέον το μόνο που μπορούμε να κάνουμε με τους έφηβους είναι να συζητάμε. Να δείχνουμε το ενδιαφέρον, να ξέρει το παιδί ότι ό,τι και να του συμβεί, ό,τι και να δει, ό,τι και να... να δει μια παράξενη συμπεριφορά, ότι θα έρθει να μας μιλήσει. Η σύγκρουση δεν οδηγεί κάπου. Οι έφηβοι πλέον έχουν τα κινητά συνεχώς παντού. Όμως, στην εφηβεία ο γονιός βάζει και εκεί όρια. Το παιδί σίγουρα θα αντιδράσει και θέλει να γκρεμίσει τον τοίχο. Αυτή όσο είναι ο ρόλος της εφηβείας. Όμως πάντα νιώθει ασφάλεια όταν ο τοίχος δεν πέφτει. Ο γονιός θα πρέπει να είναι σταθερός, γιατί δείχνει αγάπη με τους κανόνες και τα όρια. Μάλιστα. Όταν ένα παιδί το αφήνουμε ανεξέλεγκτο στο διαδίκτυο, δεν το εκλαμβάνει ως τι καλή μαμά, τι καλός μπαμπάς, το εκλαμβάνει ως αδιαφορία. Μάλιστα. Κύριε Καφτάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο.